Νομίζω προεκλογική περίοδος κινήθηκε σε ήσυχους ρυθμούς, δεν υπήρχαν εντάσεις. Αυτό είναι θετικό γιατί έχουμε και δυσάρεστες εμπειρίες από το παρελθόν και ο κόσμος είναι αλήθεια, έχει βαρεθεί, έχει μπουκτήσει, έχει τα προβλήματά του και δικαιολογημένα. Συνέπεσαν και συμπίπτουν κιόλας και 4 διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις και αυτό είναι ένα επιπλέον βάρος για τον κόσμο. Από αυτή την άποψη νομίζω είναι θετικό. Βέβαια, απ' την άλλη θα ήθελα να επισημάνω σχετικά την απουσία πολιτικού λόγου. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα να ακούγονται πολιτικές θέσεις και όχι απλά ατάκες, πυροτεχνήματα της τελευταίας στιγμής σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, να διαφημίσουμε την παράταξή μας, να διαφημίσουμε τον εαυτό μας. Ο πολιτικός λόγος νομίζω ήταν ο μεγάλος χαμένος αυτής της προεκλογικής περίοδου. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε τώρα, λίγο πριν τις κάλπες, στους αιρέους δημότες που πρόκειται να ψηφίσουν την Κυριακή της 26ης Μαΐου, ποιο είναι? Θα ήθελα να μας στηρίξουν, γιατί πραγματικά η διάβαση πεζών 14 χρόνια τώρα έχει κάνει πολλή δουλειά, δηλαδή έχει θέσεις πραγματικά τεκμηριωμένες, επεξεργασμένες. Δεν λέμε λόγια στον αέρα, μπορούν κιόλας να επισκεφτούν οι συμπολίτες μας το site, το Facebook και να δουν ολοκληρωμένα τις θέσεις μας. Νομίζω ότι αξίζει να ακούγεται η φωνή της διάβασης πεζών μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η γενική ομολογία εντός εισαγωγικών των αντιπάλων μας όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκριναν απολύτως θετική και θεωρώ ότι και η διάβαση πεζών αξίζει να είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα είναι προς συμφέρον όλων.